Καλημέρα κύριε Κατσώτη, πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς? Προσπαθούσα να περιγράψω και να καταλάβω όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ξαφνικά 6 ανεξάρτητοι βουλευτές, εκ των οποίων οι 2 ανήκουν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα? Θα ήθελα να ακούσω πώς το ΚΚΕ τα βλέπει όλα αυτά. Κοιτάξτε, δεν μας ξενίζει αυτό, γιατί έχουμε πει ότι δεν έχουν μεγάλες διαφορές, γι' αυτό και οι μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο. Και γίνεται μια προσπάθεια βέβαια εδώ να στηριχθεί και η κυβέρνηση, η οποία έχει ακόμα περισσότερα να κάνει, να προσφέρει στο μεγάλο κεφάλαιο, στους υπηρεσικούς οργανισμούς, να διευθετήσει προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους σχεδιασμούς τους. Γι' αυτό και εδώ στηρίζεται και από πρόθυμους, τέλος πάντων διαφόρους πρόθυμους των κομμάτων, οι οποίοι αλλάζουν και κοινωνικές ομάδες για να συγκροτηθεί. Πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι ούτε οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει μια επιστολή στον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ που θα λέει θεώρησα δεδομένο ότι φέρνεις, από τώρα δεδομένο θα το ψηφίζω, χωρίς να με νοιάζει τι θα φέρεις. Ούτε οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει οι ανεξάρτητοι. Έχουν εκχωρήσει την ψήφο τους εν λευκό. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μανούλες στην τακτική και σε όλη αυτή την... Τα κόλπα τέλος πάντων δεν είναι τωρινά. Εμείς επειδή γνωριζόμαστε με όλους αυτούς από το κίνημα, σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή την τακτική, ακολουθούν πάντα για να μπορέσουν να χτυπήσουν, να το πω έτσι, ή να εμποδίσουν άλλες διεργασίες. Είναι όντως πρώτη φορά γίνεται αυτό και δείχνει τη σαπίλα αυτού του συστήματος, τα παζάρια, τους αλληλοεκβιασμούς που υπάρχουν και όλα αυτά γίνονται βέβαια για να ελοποιηθούν, όπως σας είπα και προηγουμένως, να ελοποιηθεί η βρώμικη δουλειά. Εμείς το λέμε λίγο έτσι, είναι λίγο η λέξη πολύ σοκαριστική, να το πω έτσι, για έναν κόσμο. Ωστόσο όμως αυτό κάνουν σήμερα και γι' αυτό και στηρίζονται, όπως βλέπετε, και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους επικεφαλείς τους, από τον Τραμπ και τους υπόλοιπους. Να σας πω κάτι που πήρα τώρα στα χέρια μου. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θέλω να ακούσω την αποψή σας. Μου το δίνει ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ανδριάς που είναι δίπλα μου. Μου λέει ότι υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Ζουράρη, ο οποίος λέει συνεχίζω να ανήκω στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι κανείς να γελάσει ή να κλάψει με αυτά που βλέπει. Τώρα έγινε αυτό. Ναι, είναι αυτό που λέμε οι αλληλοεκβιασμοί, εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω βέβαια τι είναι αυτό που εκβιάζει ο Καμένος για να διατηρήσει την ίδια την ομάδα του ή τι εκβιάζει ο Ζουράρης. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται όλα αυτά είναι αποκρουστικά για έναν κόσμο, δείχνει τη σαπίλα όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Αν πράγματι ο κόσμος αυτό που ψηφίζει, τέλος πάντων ψηφίζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια έκφραση, διότι εγώ συντάσσομαι με τις θέσεις αυτού του κόμματος, ναι, που ζητάω την ψήφο σας. Και έχετε σήμερα βέβαια και λέω ότι εγώ θα εκφράζω από τώρα και πέρα αυτή τη θέση, αλλά θα ανήκω εκεί. Είναι πράγματι πράγματα ακατανόητα, αδιανόητα. Ωστόσο όμως το πολιτικό σύστημα... Θεωρείτε ότι αυτά μπορεί να πλήξουν τους θεσμούς και να αλλοιώσουν και να κάνουν χειρότερη ακόμη την εικόνα στην κοινή γνώμη για την πολιτική και τον τρόπο που ασκείται? Βεβαίως, γιατί να σας πω κάτι, έτσι κι αλλιώς οι θεσμοί έχουν θυγεί εδώ και χρόνια, γιατί οι θεσμοί αυτοί είναι αδίστακτοι απέναντι στο λαό, όμως διαφοροποιούνται, τροποποιούνται ανάλογα με το πώς θέλουν οι λίγοι να αλλάζουν, να διαφοροποιούνται για να μπορούν να υπηρετηθεί μια τέτοια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Για παράδειγμα διαβάζω τώρα ότι ένας βουλευτής μέχρι προχθές της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κουκούτσης, φαίνεται ότι θα συνταχθεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τους κεντροδεξιούς ανεξάρτητους Έλληνες που μέχρι χθες ήταν κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση εξόρκιζε τη Χρυσή Αυγή. Ο πρώην εταίρος του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι θα προσαρτήσει βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Έτσι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με ένα ακροδεξιό κόμμα μέχρι τώρα. Έχει μέσα βέβαια ακροδεξιούς που τους έχει ενσωματώσει. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν μας ξενίζει όλη αυτή, αν θέλετε, η διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, ούτε βέβαια αυτό το ότι ο Κουκούτσης θα πάει, ίσως να πάει στους Σανέλ, γιατί είναι συγκεκριμένα δοχεία. Δεν έχουν διαφορετικές απόψεις. Η στρατηγική τους είναι κοινή, κύριε Σπυλιόπλη. Είναι κοινή η στρατηγική τους. Δεν διαφωνούν, για παράδειγμα, με την ένταξη στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων. Αλλά επιμέρους ζητήματα προβάλλουν. Δεν διαφωνούν με τη στρατηγική των Αμερικάνων στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια. Δεν διαφωνούν με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφωνούν με τη στρατηγική της. Γιατί όλα αυτά είναι επιλογές αυτών των λίγων που κάνουν κουμάντο στη χώρα μας για να λυθούν σε αυτή την κατεύθυνση και στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, αλλά και τώρα που πήγε ο Τσίπρας στην Τουρκία, να έχουν λύσεις τέτοιες όπου θα υπηρετούνται τα δικά τους σχέδια, οι δικοί τους, αν θέλετε, μελλοντικοί σχεδιασμοί που έχουν σε σχέση και με τον πλούτο που υπάρχει στη Μεσόγειο, που και σε σχέση με την επέκταση, να το πω έτσι, που εκείνοι θέλουν να έχουν στην περιοχή για να μπορούν να κερδίσουν ακόμα περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι μπορεί να πάει μακριά η κυβέρνηση με αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με μια πολύ ωριακή πλειοψηφία, με περίεργα πράγματα, κάποιος βουλευτής ο οποίος θα νίκει κατά δήλωσή του από εδώ και πέρα μόνιμα σε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, θα ψηφίζει την κυβέρνηση, δεν τον διαγράφει ο κύριος Καμένος γιατί δεν θα μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Όλο αυτό το αλαλούμ μπορεί να πάει μακριά. Εμείς δεν θέλουμε να πάει μακριά και βέβαια θέλουμε οι αλλαγές που θα γίνουν να είναι αποτέλεσμα της ίδιας της λαϊκής αντίδρασης, της λαϊκής πάλης. Αν είναι αποτέλεσμα της λαϊκής αντίδρασης, της λαϊκής πάλης, μπορεί πράγματι να είναι αυτή, τότε δεν θα πάει μακριά, να είναι, αν θέλετε, και σε μια σωστή κατεύθυνση. Αν όμως δεν πάει μακριά επειδή θα είναι επιλογή της ίδιας αστικής τάξης, να ξέρετε ότι και αυτή η επόμενη κυβέρνηση, ο επόμενος σχετισμός δύναμης που θα διαμορφωθεί, τα επόμενα κόμματα και κοινοβουλευτικές ομάδες που θα διαμορφωθούν, θα είναι αυτές πάλι που θα υποστηρίζουν με πάθος, με προθυμία, όλες αυτές τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Το τελευταίο που θέλω... μεταρρυθμίσεις και όπως αλλιώς και να ονομάζονται. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, επειδή μιλάτε για την αντίδραση που πρέπει να υπάρξει. Σχολιάστε μου το γεγονός ότι πέρα από το ΚΚΕ, το οποίο πραγματικά δείχνει αυτή την αντίθεση και τη δείχνει με μεγάλη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ. Γιατί δεν βλέπουμε κινητοποιήσεις μαζικές όπως βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, πριν το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, στην Αθήνα, με αφορμή τα μνημόνια, με αφορμή τα επαχθή μέτρα, με αφορμή όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει την ζωή των πολιτών? Γιατί δεν τις βλέπουμε πια αυτές τις διαδηλώσεις? Γιατί, κύριε Σπυλιόπλη, στην ίδια στο λαό επιδρά, αν θέλετε, αυτή η γραμμή όλων αυτών οι οποίοι συμφωνούν με τα μνημόνια, με αυτή τη στρατηγική που σας είπα και προηγουμένως. Όλες αυτές οι δυνάμεις στέκονται απέναντι στο λαό αυτό. Δεν θέλουν να κινητοποιούνται. Τον καλούν να ανεχτούν αυτή την κατάσταση. Τον καλούν να υποταχτούν σε αυτή την προοπτική. Γι' αυτό και μόνο το ΚΚΕ τους λέει ο δρόμος αυτός του αγώνα είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, εξελίξεις προς όφελός του. Και είμαστε δυστυχώς μόνοι που, αν θέλετε, σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, μέσα όπου κατοικεί και ζει ο λαός μας, προσπαθούμε να οργανωθεί η πάλη του και να βάλει μπροστά τις δικές του απώλειες που είχε αυτά τα χρόνια της κρίσης, τις δικές του σύγχρονες ανάγκες. Όλοι οι άλλοι στέκονται απέναντι. Προβάλλουν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, την κυριοφορία του, την ανταγωνιστικότητά του, την παραγωγικότητά του και, όπως φαίνεται, και ο κατώτερος μισθός. Αυτές τις μέρες αυτά τα στοιχεία πήρε υπόψη, αυτά τα κριτήρια του μεγάλου κεφαλαίου για να καθορίσει αυτό που λέει έναν κατώτερο μισθό, ο οποίος είναι 100 ευρώ κάτω από το 2012. Κατά τα άλλα ισχυρίζονται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Και βεβαίως οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Λέω όλα αυτά πρέπει να καθορίσουν τη στάση των εργαζομένων και του λαού, ανεξάρτητα ότι τι ψήφισαν, δεν θα πρέπει να νιώθουν συνυπεύθυνοι με τα κόμματα αυτά τα οποία στηρίζουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Δεν θα πρέπει, τέλος πάντων, η ελπίδα που του έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε λεπίδα, αυτοί να είναι συνυπεύθυνοι, να νιώθουν συνυπεύθυνοι σε αυτό. Θα πρέπει να διορθώσουν τη στάση τους συμμετέχοντας στους αγώνες. Να διορθώσουν τη στάση τους συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ. Γιατί είναι η μόνη δύναμη, όπως σας είπα, που στέκεται απέναντι σε αυτή τη σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, η οποία δεν θα σταματήσει βέβαια, αν ο λαός δεν αποφασίσει να το πάρει αλλιώς. Κύριε Κατσώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να είστε και εσείς καλά. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.